Και εμείς αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Προβλήματα με το καλημέρα για τους ελαιοπαραγωγούς που ξεκίνησαν σήμερα να υποβάλουν αιτήσεις για το κορνοεπίδομα. Η πλατφόρμα μπορεί να άνοιξε, αλλά εμφάνισε γρήγορα δυσλειτουργία, ενώ αρκετές από τις πτήσεις απορρίπτονταν, με τους υπεύθυνους των πυλών να αναζητούν τις αιτίες. Την ίδια ώρα ο χρόνος πιέζει, καθώς η διαδικασία θα διαρκέσει μόλις ένα δεκαήμερο. Κοντά μας τηλεφωνικά ο κ. Άλκης Κωνσταντόπουλος, είναι υπεύθυνος του Κέντρου Εξυπηρέτησης Αγροτών Πύργου. Κύριε Κωνσταντόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρία Μπεμπούδα, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Μία πολύ πιεστική προθεσμία για ανθρώπους που όλο αυτό τον καιρό περιμένουν να κάνουν αυτή την αίτηση και να πάρουν την αποζημίωση για τις πληγές που αφήνει η πανδημία, ούτως ώστε είναι μία διαδικασία που δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να ακολουθηθεί εν μέσω πανδημίας και περιοριστικών μέτρων από κάποιους οι οποίοι δεν γνωρίζουν να χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή. Άρα θα χρειαστεί με κάποιο άλλο τρόπο να υποβάλουν την αίτηση και με όλα αυτά μέσα σε 10 μέρες και με τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι πύλες. Έχετε απόλυτο δίκιο σε όλα. Είναι ένα πολύ ασφιχτικό περιθώριο χρονικό προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Πράγματι καθυστέρησε. Είναι ένα μέτρο ανακούφισης που περίμεναν οι ελαιοπαραγωγοί εδώ και κάμποσο καιρό, κάμποσους μήνες. Έρχεται τώρα τελευταία στιγμή και μέσα σε χρονικό διάστημα 10 ημερών να ολοκληρωθεί για ένα πλήθος παραγωγών πολύ μεγαλύτερο από την διαδικασία που έκαναν, για παράδειγμα, οι εγωπροβατοτρόφοι. Έναν ολόκληρο μήνα υπέβαλαν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά. Και μην ξεχνάμε ότι, κακά τα ψέματα, δεν έχει τη δυνατότητα το σύνολο του πληθυσμού να χειρίζεται με ευχέρεια όλα αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα, και έτσι θα αναγκαστούν οι περισσότεροι να καταφύγουν για βοήθεια κυρίως στις πύλες υποδοχής. Ναι. Επιπλέον έχουμε και τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα, που αν θέλετε δεν είναι θέμα μόνο των μέτρων, είναι το θέμα και των συνθήκων που πρέπει να επικρατούν προκειμένου να μην έχουμε διασπορά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εκτός από το σύστημα που έπεφτε σήμερα αρκετά συχνά, ας πούμε ότι ήταν η πρώτη μέρα και ας ελπίσουμε να βελτιωθεί η κατάσταση στο μέλλον, έπρεπε να βρούμε και τρόπους να κρατάμε σε αποστάσεις και τον κόσμο που προσήλθε προκειμένου να εξυπηρετηθεί, και αυτό, ξέρετε, ίσως ήταν το πιο δύσκολο. Ναι. Γίνεται μια προσπάθεια από την πλευρά του γραφείου μας προκειμένου να εξυπηρετηθούν σχεδόν στο σύνολό της παραγωγή τηλεφωνικά, και αυτό προτείνουμε και εμείς, δηλαδή να καλέσουν καλύτερα και να είναι σίγουροι ότι θα εξυπηρετηθούν σαν να είχαν προσέλθει. Για να μην μετακινούνται για όλους τους λόγους που αναφέρατε. Βέβαια, να μην έχουμε μετακινήσεις. Ναι. Βέβαια, κύριε Κωνσταντόπουλε, δεν ξέρω ποιος ήταν πιο τυχερός σήμερα. Αυτός για τον οποίο έπεσε η πλατφόρμα ή αυτός που κατάφερε να μπει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κατάφεραν να μπουν, οι οποίοι καταγγέλουν ότι τελικά απορρίπτονται, τους πετά έξω η όλη διαδικασία και δεν θα πάρουν αποζημίωση. Έχουμε το παράδειγμα κάποιων πρώην προέδρων κοινοτήτων, οι οποίοι εμφανίζουν, δεν ξέρω, κάποια άλλη ιδιότητα από την κατά κύριο επάγγελμα ελαιοπαραγωγή. Αγρότης, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ έχουμε λοιπόν μία ιδιαιτερότητα. Ναι. Το κατά κύριο επάγγελμα αγρότης είναι ένας χαρακτηρισμός, είναι μια πιστοποίηση, αν το θέλετε, που δίνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με βάση την ασφάλιση του ΟΓΑ και με βάση τα ισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή θα πρέπει να είναι πάνω από το 50% το εισόδημα από αγροτικές δραστηριότητες. Ναι. Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις, όπως είπατε και εσείς πριν, κάποιοι πρόεδροι σε χωριά ή σε κάποιους άλλους οργανισμούς που να υπήρχαν κάποια εισοδήματα που να τους βγάζουν εκτός. Και επίσης υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να μην είχαν ενημερώσει, να μην είχαν δώσει πρόσφατα στοιχεία στο Μητρό Αγροτών, με αποτέλεσμα να φαίνονται τώρα ότι δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Πάντως δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας πρόεδρος κοινότητας, ο οποίος ζει από την ελαιοπαραγωγή, δεδομένο έχει ο άνθρωπος παραγωγή, δουλεύει, μπορεί κανείς να πιστέψει ότι το βασικό του εισόδημα προέρχεται από την ιδιότητά του ως πρόεδρος μιας κοινότητας. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να. Δυστυχώς αυτό, ξέρετε, το έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες φορές, και κυρίως στην εξισωτική αποζημίωση, τότε που χρειάζονταν να είσαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και κάτοικος ορεινής μειονεκτικής, ερχόνταν τα εισοδήματα από τις αμοιβές των προέδρων και έμπαιναν σαν μισθωτές και δημιουργούσαν πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει κάποια στιγμή και το Υπουργείο να το δει και να απλοποιήσει λίγο τη διαδικασία,
για αυτόν τον ορισμό του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Ναι, να γίνει πιο σύγχρονος ο όρος αυτός, να πατάει στις πραγματικές συνθήκες. Ή τέλος πάντων να μην είναι τόσο εύκολο μία μικρή παράμετρος να τον τροποποιήσει τόσο δραματικά. Άρα θα υπάρξει πολλής κόσμος που θα μείνει εκτός. Ναι, βέβαια να πω και κάτι άλλο. Καλά, την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που έγιναν τον Αύγουστο και Σεπτέμβρη, εκεί μπορούσαν να δουν η παραγωγή αν όντως εμφανίζονται σαν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Και μάλιστα μερικοί, επειδή έχαναν το αφορολόγητο, έτρεξαν πραγματικά τελέστο και τελευταία στιγμή, ενημέρωσαν το Μητρό Αγροτών και έτσι τακτοποιήθηκε το ζήτημα για αυτούς. Όμως ήταν και άνθρωποι που δεν είχαν πρόβλημα με τη φορολόγηση, άρα δεν τους χτύπησε το δεν καμπανάκι. Δεν υπήρχε καμπανάκι για να το ψάξουν. Ακριβώς, προκειμένου λοιπόν και αυτοί να τακτοποιήσουν αυτή την εκκρεμότητα. Δυστυχώς, επειδή δεν γνωρίζω αν θα υπάρχει κάποια διαδικασία ένστασης ή κάποια διαδικασία ενημέρωσης του Μητρώου, προκειμένου και αυτοί να μπορέσουν να συμπεριληφθούν, περιμένουμε τις επόμενες μέρες κάποια πιο επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο για να δούμε, γιατί προφέτω δεν θα είναι μοναδικές περιπτώσεις στην Ελλάδα. Θα υπάρχουν και αλλού κάτι αντίστοιχο. Όπως είναι και πολλές περιπτώσεις που μένουν εκτός, γιατί δεν είναι ο συγκεκριμένος τύπος ο ελιάς αυτός που αποζημιώνεται. Κοιτάξτε να δείτε, η μόνη ελιά που ουσιαστικά βγαίνει είναι η Καλαματιανή. Ναι. Αυτή αναμένεται να βγει καινούργια πρόσκληση, μάλιστα, ειδικά για αυτήν. Και μάλιστα αυτή να είναι με 70 ευρώ το στρέμμα. Αντί 30 που είναι τώρα. Ναι, δεν νομίζω, δεν μου έχει τύχει ακόμα κάτι τέτοιο. Αν τύχει θα σας ενημερώσω. Όχι, αλλά μιλάω για άλλες περιοχές της περιφέρειας, από τις οποίες έχουμε τέτοια ενημέρωση. Δεν μιλάω για την Ηλία. Σε κάποιες περιοχές μπορεί να βγει έξω. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντόπουλε. Και υπόψη, μιλάμε για το ότι έχει δηλωθεί από ελιές στην δήλωση του ΟΣΔΕ του έτους 2019, όχι τη φετινή. Το 19, ναι. Το 19. Έτσι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.